Τώρα, η Βουλή συζητάει ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στο εσωτερικό των κομμάτων και λιγότερο στην κοινωνία. Είναι η ιστορία που αφορά τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Με συγχωρείτε. Νωρίτερα στο βήμα ήταν ο Πρωθυπουργός. Ξαναλέω όμως ότι είναι αυτονόητο ότι θα περάσει το νομοσχέδιο, γιατί υποστηρίζεται πέρα από από ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών της κυβέρνησης και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, όχι από όλο το ΠΑΣΟΚ, από ένα μεγάλο μέρος βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και από την Πλεύση Ελευθερίας και από τη Νέα Αριστερά θα περάσει. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον είναι οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις στα κόμματα και αν αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι ή να έχει κάποιο πολιτικό νόημα. Θυμίζω ότι και παλιότερα τέτοιου είδους νομοσχέδια για τα οποία δεν υπάρχει κομματική γραμμή και τέλος πάντων υποχρέωση από τους βουλευτές να ακολουθήσουν την κομματική γραμμή, είναι θέματα συνείδησης περισσότερο. Είχαμε όταν είχε περάσει το αντίστοιχο σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια το 18 νομίζω, όπου επίσης πάλι η κυβερνητική πλειοψηφία δεν το είχε στηρίξει στο σύνολό της και ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ, ψηφίστηκε από το Ποτάμι και ψηφίστηκε από μεγάλο μέρος βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το είχαν ψηφίσει οι συγκυβερνήτες, οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Τώρα έτσι επιτροχάδιν 2-3 επικεφαλίδες από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι είμαστε εδώ, αναφερόμενο στο νομοσχέδιο, για να προστατεύσουμε αυτονόητα δικαιώματα παιδιών με την ασπίδα των γονιών τους σε μια αναγκαία προσθήκη στο οικονομικό δίκαιο, να αποδώσουν δικαιοσύνη. Να αποδώσουμε δικαιοσύνη και στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας που ανήκουν στο ίδιο φύλλο. Η μεταρρύθμιση, λέει ο Πρωθυπουργός, που νομοθετούμε κάνει τη ζωή αρκετών συμπολιτών μας καλύτερη, χωρίς να στερεί τίποτα από τη ζωή των πολλών. Δεν αλλάζει το ισχύον πλαίσιο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Δεν θεσμοθετείται γονέας 1 και γονέας 2. Σέβεται τις θέσεις της Εκκλησίας η κυβέρνηση με βάση τους διοκριτούς ρόλους και διάφορα άλλα, νομίζω και γι' αυτό η κυρία Κοντογιαννίδου σε λίγο θα μας δώσει τις πληροφορίες. Οπότε νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία, πάμε σε σένα Μαργέτα, και για τους αγρότες να μας πεις τι έχει γίνει και αν έχεις και από τη Βουλή εικόνα. Από τη Βουλή να ξεκινήσουμε. Είναι σε εξέλιξη, το παρακολουθούμε. Υπήρξε βέβαια και μια αντιπαράθεση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Σοκράτη Φάμελου, κάνοντας λόγο για ένα κράτος δικαίου. Μεταξύ άλλων υπήρχε και αντιπαράθεση του κύριου Σκρέτσου με τον κύριο Κουτσούμπα, ο κύριος Σκρέτσος είπε για απολιθωμένη και μονολιθική σκέψη του ΚΚΕ. Να πούμε ότι θα δούμε τι θα γίνει σήμερα, γιατί αναμένεται 19 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα καταψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ενώ 32 θα δηλώσουν αποχή. Α, είναι οριστικά τα νούμερα. Ναι. Αυτά τα νούμερα έχουμε μέχρι στιγμής. Αναμένουμε να το δούμε στην πράξη σήμερα το βράδυ. Ναι. Αργά. Πάντως δεν κρατάει κομμένη την ανάσα της η κοινωνία. Νομίζω περισσότερο αφορά τα κόμματα και λιγότερο την κοινωνία. Ως μείζον θέμα θέλω να πω, έχοντας νομίζω σε όλες τις δημοσκοπήσεις η κοινωνία αναγνωρίζει πως έχουν κάθε λόγο η χώρα μας να συγχρονιστεί με το τι συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναγνωρίσει τα δικαιώματα των ανθρώπων που θα ήθελαν δηλαδή να προχωρήσουν σε έναν πολιτικό γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Πολύ σωστά. Ωστόσο, έχουμε και τις άλλες φωνές, οι οποίες βρίσκονται ήδη έξω από τη Βουλή με θυμιατά, με την Αγία Γραφή που κάτι είναι κατά. Κάτι λίγη είναι, τίποτα. Είναι καμιά πενινταριά. Το προσπερνάμε δεν είναι καν είδηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη σημερινή μεταρρύθμιση χρήσιμη και αναγκαία και είπε ότι το περιεχόμενο της δυστυχώς θολώνει από διακινούμενους μύθους, στέλνοντας παράλληλα και ένα μήνυμα στην Εκκλησία αναφορικά με όσα δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, αλλά και οι αποφάσεις που έλαβε τότε η Ιερά Σύνοδος. Έχουμε ένα απόσπασμα να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Είμαστε εδώ σήμερα για να προστατεύσουμε αυτονόητα δικαιώματα παιδιών με την ασπίδα των γονιών τους και με μία αναγκαία προσθήκη στο οικογενειακό δίκαιο, να αποδώσουμε επιτέλους δικαιοσύνη και στην καθημερινότητα συμπολιτών μας του ιδίου φύλου. Ζυγίζεται τελικά η δύναμη της δημοκρατίας μας να ενσωματώνει ισότιμα
τον κάθε πολίτη της. Και σε άλλες περιπτώσεις άλλωστε, με την Εκκλησία, είχαμε διαφορετικές οπτικές. Τα το Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεό το Θεό. Ή για να το πω λαϊκά, ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Εξελίξεις όμως και τομές σημαντικές που αποδείχθηκε πως τελικά δεν διατάραξαν την κοινωνική συνοχή, αποτελούν πλέον αποδεκτά λειτουργικά σχέσεις καθημερινότητας και βέβαια δεν διατάραξαν τελικά ούτε τις σχέσεις μας με την Εκκλησία. Διαφορετικά, το μόνο το οποίο θα κάναμε είναι να διαμορφώσουμε μια πραγματικότητα στην οποία θα υπήρχαν πολίτες διαφορετικών ταχυτήτων, διονύζοντας ένα στίγμα το οποίο δεν ταιριάζει ούτε στη δημοκρατία μας, ούτε στον πολιτισμό μας. Λοιπόν, τα νεότερα από τη Βουλή στις 11 το βράδυ, αν και κάποιοι λένε ότι έχει ένα ενδιαφέρον τι θα πει στις 6 το απόγευμα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αντώνης Σαμάρας, 11 το βράδυ και είναι αυτονόητο ότι θα περάσει το νομοσχέδιο. Πάμε στους αγρότες. Πάμε στους αγρότες. Κάτι λιγότερο από 4 ώρες διήρκησε όλη η σύσκεψη των αγροτών. Ομόφωνα αποφασίσαμε. Είναι όλα τα μπλόκα, είναι η κεντρική αυτή, έτσι. Είναι η κεντρική, ναι. Εκτός από κάποιους αγρότες στον Εύρο και στην Κάδρα. Στις παρακάρλιες περιοχές. Ναι. Εκεί είχαμε μια διαφοροποίηση και με τους Μακεδόνες αγρότες. Πάντως αποφασίσανε την κάθοδο με τραχτέρ, συλλαλητήριο στην Αθήνα, την ερχόμενη Τρίτη, συμμετέχουν όλοι. Πριν από λίγο βγήκε η απόφαση, δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες το τι θα γίνει με τα μπλόκα, αν θα συνεχίσει αυτό το ολιγόρο κλείσιμο ή ολιγόλεπτο κλείσιμο των τελωνίων. Έχω την αίσθηση, αν το διάβασα σωστά όση ώρα λίγες στις ειδήσεις, γιατί εκείνη την ώρα άρχισε να γίνεται γνωστά περισσότερα, είναι καταρχήν αυτό που είπες, την Τρίτη κατεβαίνουν Αθήνα. Και κατεβαίνουν με τα τρακτέρ τελικά, γιατί και αυτό ήταν ένα ερωτηματικό, αν θα κατέβουν με τα τρακτέρ ή θα μεταφερθούν με πούλμαν, όπως είχε γίνει στην Αγρότικα. Ή λίγα τρακτέρ και πολύ περισσότεροι πεζή. Και όσοι μείνουν πίσω θα αρχίσουν να κάνουν πια συστηματικούς αποκλεισμούς δρόμων με τα τρακτέρ, δηλαδή εντείνουν τις κινητοποίησεις. Τις οποίες δεν είχαν αφήσει και σήμερα πάλι είχαμε κλείσιμο του τελωνίου των κήπων και στη Νίκη, στη Φλόρινα. Ενώ αγρότες από την Ανατολική Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τις 12, προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο Μακεδονία, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και βέβαια τους εμπόδισαν οι αρχές να μην προχωρήσουν προς τα μέσα και εμποδίσουν την κυκλοφορία. Ωραία. Έχεις κάτι άλλο για τους αγρότες? Για τους αγρότες όχι, τώρα να βγω να δω τι γίνεται. Ωραία. Γιατί, και να μιλήσουμε από την αίθουσα σύνταξης. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Έχει πολύ ενδιαφέρον.